Τετραήμερη επίσκεψη στην Ιαπωνία πραγματοποιεί ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια. Η επίσκεψη Τραμπ έχει στόχο να καταδείξει την ισχύ των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, την ώρα που οι εντάσεις σε ό,τι αφορά το εμπόριο δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας. Ο Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με το μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα της Ιαπωνίας και εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής υψηλών βασμών στα ιαπωνικά εξαγόμενα αυτοκίνητα, εάν δεν επιτευχθεί μια διμερή συμφωνία στο εμπόριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη εμπλακεί σε μια δαπανηρή εμπορική διαμάχη με την Κίνα που έχει πλήξει σημαντικά τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι στην περίπτωση που η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα δεν είχε προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων το 2018, η οικονομική ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν μεγαλύτερη του 3%. Ο ίδιος εξέφρασε από το Τόκιο την ελπίδα ότι θα ρυθμιστούν οι εμπορικές ανισότητες και θα διασφαλιστεί μια δίκαιη ανταποδοτικότητα στις διμερείς εμπορικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ιαπωνία.